Ξεκινήσαμε κατευθείαν με τα λεφτά, έτσι. Γιατί νομίζω ότι είναι. Εδώ αποκτούν άλλη σημασία τα λεφτά με τέτοιο καλεσμένο που θα μας τα αναλύσει γρήγορα. Μπήκε η Κίνια, Μπερντές, αναφέρεται μέσα στο τραγούδι. Συσυνάτος, ο Σταμάτης Καρονάκης. Αγαπημένος. Παντοδύναμος, αυτοδύναμος. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε το 98. Δραχμές. 8 είμαστε δραχμές. Είμαι διπεθέ Καβάλας. Κάνουμε με τον Νίκο το Μαστοράκι πλούτο του Αριστοφάνη. Ναι, ναι. Είναι ένας θεός χωρές τον δήμαρχος, ο οποίος είναι πολύ καζίνο. 16 χρόνια δήμαρχος Πασόκος. Θεός χωρές τον ιστορία. Και μιλάω με την Λίνα την Νικολακοπούλου στο τηλέφωνο. Μου λέει ο Μαστοράκης, επειδή είχε κάνει μια διαχρονική εξέλιξη στο έργο, δηλαδή κάθε σκηνή ήταν και άλλη δεκαετία. Ξεκίναγε από το Βενιζέλο και σε κάθε στόπ καρέ παίρναγε λόγους πολιτικών αρχηγών που μιλάγαν για την οικονομία, όλους. Ας πούμε μέχρι το Σιμίτι που ήταν εκείνη την ώρα. Και μου λέει, θέλω κάτι σαν τραγούδι του 60 για τη σκηνή. Αυτή μας έλειπε εκεί ένα χωρικό και έτσι φτιάξαμε τα λεφτά. Και ειδοποιώ τη Λίνα στο τηλέφωνο, της λέω, είναι ο δήμαρχος Καζινόβιος. Και προημιακά θέλεις, διαισθητικά θέλεις, από το γεγονός ότι η τέχνη καμιά φορά μυρίζεται. Έβαλε αυτή τη φράση, το μοιραίο το ευρώ. Το μοιραίο για το ευρώ. Τα λεφτά όλα γίνονται για το μοιραίο το ευρώ. Πριν, επιδραχμή, 98, πριν. 98 Φλεβάρης. Άρα τώρα πρέπει να κάνεις ένα τραγούδι για τη μοιραία τη δραχμή που έρχεται. Εγώ την αγαπούσα τη δραχμή, καταρχήν γιατί έχει... Μην πάμε τώρα συναισθηματικά, εδώ κλειδωνίζεται όλη η Ευρώπη. Τι έχει σημασία, ας πούμε λίγο κάτι την ουσία. Το προηγούμενο οικονομικό σύστημα χάλωσε ο μηχανισμός. Καταραίει. Ας το δούμε. Αυτή λίγο ψύχρεμα και πλούσιοι. Περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, δηλαδή πρέπει να χάσουν κάποια χρήματα. Να έρθει ισορροπία, να τελειώσει αυτή η παραμύθα του ποιος χρωστάει τι. Είδαμε, ας πούμε, ότι ο λαός μας αυτή τη στιγμή δεν ξεφοβήθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά. Αυτό είναι σωστό που λες, αλλά η ουσία ποια είναι. Λέμε όλοι, μην φύγουμε από το ευρώ, αλλά ουσιαστικά έχει φύγει το ευρώ από την Ελλάδα. Δεν έχει μείνει κανένα. Όλοι οι πλούσιοι που λες, έχουν διώξει το ευρώ. Πάνε, ταξιδεύουν τα ευρουδάκια. Αυτό θέλω να πω και εγώ, Χρήστο μου. Ότι είναι τόσο λάθος αυτή η. Κοίταξε καλά, σαφώς. Η δεξιά συσπυρώνεται. Χάνει την μπάλα, έχει ένα πολύ κακό αρχηγό, δεν έχει έναν αρχηγό με λαϊκή απήχηση. Μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι, εσύ από ό,τι βλέπεις. Έτσι, θα γίνει σήμερα, θα γίνει μεγάλο παιχνίδι. Θα μιλήσω σαν θα μπω στη θέση ενός δεξιού. Εγώ αν ήμουν δεξιός, δεν θα τον ήθελα αυτόν τον αρχηγό για αρχηγό μου. Είναι ξενέρωτος. Ποιο θα προτιμούσες τώρα? Είναι ξενέρωτος. Είναι άνοστος άνθρωπος ο Σαμαράς, παιδιά. Θα προτιμούσες ποιον? Δεν κάνει για πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμαλή, πάλι. Ποιο να πούμε. Την Τώρα Μπακογιάννη, ίσως. Φοβάμαι ότι θα εκτεθώ. Αν αρχίσω να λέω ονόματα. Ναι. Γενικώς, αν θέλω να είμαι σαφής, επειδή είμαι ένα παιδί που πρόλαβε κάποιους πολιτικούς άλλης υφής και άλλης ποιότητας, δηλαδή δεν ήταν έτσι πολιτική μας παλιά στην Ελλάδα, όλων των κομμάτων. Ξέραν γράμματα, δεν είχαν ξελίνη γλώσσα, δεν κάνανε ό,τι τους λένε οι διαφημιστές, είχαν μια ανθρώπινη σχέση με τους πελάτες τους, να το πω έτσι. Αλέξης Τσίπρας. Φαινόμενο Αλέξης Τσίπρας. Είναι η στιγμή του. Ας το παραδεχτούμε, είναι η στιγμή του. Δηλαδή, ο κόσμος σαφώς έκανε το επόμενο βήμα. Και μπορεί να κάνει το μαγικό, πιστεύεις? Για τον Πουριτανό Έλληνα, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα. Μπορεί να κάνει το μαγικό να μείνουμε, όχι, παιδιά, δεν μπορεί να μείνουμε στην Ευρώπη χωρίς το μνημόνιο. Δεν μπορεί να γίνει κανένα μαγικό. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει κανένα μαγικό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αθέλητά τους, οι θελημένα, οι Έλληνες γινόντουσαν πάντα ήρωες. Σήμερα διάβαζα ένα κομμάτι της Λιμπερασιόν, πάρα πολύ εξυπνητικό για τη χώρα μας και για την ποιότητα των ανθρώπων. Γιατί, παιδιά, οι Έλληνες πάντα στη δύσκολη ώρα κάνουν το θαύμα. Εγώ δεν πιστεύω, δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, και δραχμή να έρθει, και ότι ο Έλληνας δεν θα βρει, θες ανταλλακτικό τρόπο, θες χέρι-χέρι, μια πολυκατοικία να μαγειρεύει στο ίδιο τσουκάλι. Αποκλείεται η ελληνική ψυχή να μην βρει λύση κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λες.
Δηλαδή, μη φοβόμαστε, έτσι εγώ θέλω να το πω. Και το τραγούδι παίζει πολύ σημαντικό όσο ρόλο. Όσο υπάρχουν οι ονομαστικές γιορτές και τα πανηγύρια και τα χωριά στη θέση τους. Οι γάμοι, αραβώνες. Φέτος το χειμώνα, ενώ τα παιδιά παίζαν το σιγά τα αίματα, έκανα μια αρκετά μεγάλη περιοδία με το 55 στη Βόρειο Ελλάδα. Πήγα παντού. Αυτό που ζει σαν ελληνική ψυχή και σαν αίσθημα στην Ελλάδα, την εκτός κέντρου που λίγο μας έχουν φρικάρει τα μίντια, τα οποία και αυτά παίζουν το ρόλο των αρχηγών τους, έτσι. Δηλαδή, και το μίντιο, τι θα σου πει, την αλήθεια που θέλει το αφεντικό. Υπάρχει δηλαδή, πιστεύεις, καθοδήγηση, υπάρχει προπαγάνδα αυτή τη στιγμή. Όχι, αλλά εγώ αν είχα ένα κανάλι δικό μου, ναι, ναι, θα έδινε γραμμή στο ότι θέλω να βγει στον αέρα σαν είδηση. Δηλαδή, αυτή η συσσωρευμένη πριν την ώρα αντιπάθεια στο Τσίπρα είναι πάρα πολύ ύποπτη. Πάντως, οι ξένοι του δείχνουν μεγάλη συμπάθεια. Βλέπουμε αγαπώ, από Μαμπούρ, στάρο όλα τα μεγάλα. Είναι... είναι στάρ, sorry κιόλας. Γράφει πιο πολύ από όλους, αν θέλουμε και εσύ. Γράφει. Και έχετε κάνει ένα τραγούδι για το... Μόνο ένα. Πίσω από τις δέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Εδώ γίνεται της κακομοίρας. στο Δε Μασάμα γίνεται της κακομοίρας. Τώρα, αν σας πω κάτι για το Δε Μασάμα, ότι αυτό ήταν... Μετρούσα το χειμώνα που σκάει το μεγάλο κανόνι, γιατί καμιά φορά τα παιδιά μου λένε έχεις κληρονομικό χάρισμα. Υπάρχουν νούμερα προετών στη Σπύρα που προείδαμε, ας πούμε, τα γεγονότα. Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να είσαι βλάκας για να μην ξέρεις. Όπως και τώρα, ας πούμε, ότι έχουν πάθει όλοι ένα πανικό, τι θα κάνουμε, θα κάνουμε. Μια χαρά θα κάνουμε. Η Ισπανία έχει 5 χωριά που έχουν δικό τους νόμισμα. Δικό της νόμισμα, ναι, όντως. Να ρωτήσω κάτι, τι νούμερα κάνατε πριν δηλαδή, που ήταν έτσι... Εγώ στην αλλαγή Καραμαλή Παπανδρέου, τα παιδιά, είχα κάνει ένα νούμερο που λεγότανε τα σπίτια μας αδέρφια, που έλεγε αυτό που ζούμε... Προφητικό. Αλήθεια. Ακριβώς αυτό. Ή στο All That Buzz είχε η Παρθένη Χοροζίδου ένα νούμερο που έλεγε, που μίλαγε από την κόλαση, μόλις είχε στουκάρει με τον Κόμενο, ας πούμε, και είχαν χάσει τα κεφάλια τους. Λίγο Johnny Depp η κατάσταση. Και μίλαγε στον Κόμενο και του έλεγε Σάκη, το έλεγα. Γιατί εδώ και έλεγε, ποια είναι αυτή που κατεβαίνει, Όλγα, πίσω αγάπη μου, στον Καραμαλή που σε σηκαίνεται. Ωραίο αυτό. Να δω τώρα τι θα κάνετε λοιπόν. Τώρα που είμαστε εκεί που είπατε, χειμώνα, τώρα τι κάνεις. Μέτρησα 350 παραστάσεις. Ούτε ένα έργο, ούτε μία παράσταση, είτε μια ελληνική παράσταση, είτε δεν ξέρω τι, δεν ασχολιότανε με το θέμα. Αντίθετα, είδα την εξής βλακεία. Όλοι προσπαθούσαν σε αυτό που είχαν αποφασίσει να ανεβάσουν να κάνουν κάτι προστικούλες για να μοιάζει ότι ασχολούνται με το θέμα. Ένα μεσημέρι του Γενάρη με την Αγλαία την Παπά, η οποία μας συνδράμει πολύ ενεργά σε αυτή τη δράση, δεν μπορώ να το πω παράσταση, τρώγοντας το μεσημέρι μου λέει σταμάτη, έλα να κάνουμε κάτι χωρίς προετοιμασία, με τα χαρτιά στο χέρι, να μιλήσουμε για το θέμα. Τι είναι το θέμα? Ότι η Ελλάδα είναι επί ξύλου κρεμάμενη, ας πούμε, εντάξει, και όχι μόνο η Ελλάδα, πιστεύω είναι παγκόσμιο το θέμα, δεν είναι. Εκείνη την ώρα, μέσα στο θυμό και μέσα στην τσαντίλα μας, σε 5 βράδια μέσα στην ταβέρνα μετά τις παραστάσεις, τότε βγαίνουν τα καλύτερα. Φτιάξαμε το Δε Μασάμε. Και το κάναμε 4 Τετάρτες δοκιμαστικά. Είναι μια υπόθεση σπιτιού, είναι σαν να έχει έρθει το κοινό στο σπίτι μας. Έγινε χαμός, οι 4 Τετάρτες γίνανε 14. Συνεχίζεται τώρα, έτσι. Σχεδόν από στόμα σε στόμα έφυγε και τώρα το πάμε στην αυλή. Το πάμε στον ελληνικό. Το σιγά τα αίματα. Όχι, το σιγά έχει τα τελειώσει. Αίματα τέλειωσε. Έχει τελειώσει. Αυτό είδα εγώ. Ναι. Εξαιρετική δουλειά. Ωραία δουλειά. Εξαιρετική δουλειά, πραγματικά. Ωραία δουλειά. Πάει πια στα ξένα φεστιβάλ από του χρόνου. Γενικά έχουμε πολύ καλό άνοιγμα. Πάμε όλο τον Αριστοφάνη μια μικρή περιοδία στην Ευρώπη το Μάρτιο. Όπως ο Λαζόπουλος και εσείς στο εξωτερικό. Εμείς το είχαμε λίγο προειδεάσει, δηλαδή πάμε με πρόγραμμα. Πήραμε ένα ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Και πάμε Αγγλία, Ρουμανία, Ισπανία και Τουρκία. Πολύ ωραία. Με το περσινό μας project. Άρα, αυτό που κρατάμε είναι ότι το Δε Μασάμε συνεχίζεται. Το Δε Μασάμε πάει στην αυλή με καινούργια νούμερα σε σχέση. Αυτό, κοίταξε, ένα πράγμα το οποίο αλλάζει όπως αλλάζει και επικαιρότητα. Δηλαδή, σαφώς μετά τις εκλογές θα αλλάξουμε νούμερα. Ανάλογα με. Τώρα, ας πούμε, χτες είμαστε με τα χαρτιά ακόμα. Χτες κάναμε προσθήκες, κόψαμε, ράψαμε σε σχέση με τα γεγονότα τώρα. Βάλατε και τον ύμνο του Πασόκ διαμορφωμένο. Κάτι άκουγα στην πρόβα πριν από θα τα παιδιά της Πλήρης. Λίγο έκπληξη.
ύστερα ή όχι. Okay. Δεν μην τα λες όλα, καλά. Αλλά άκουσα και από τα πλάκα. Μην ακούσεις soundtrack. Το χέστα και άστα τα Κάρμινα Μπουράνα, εγώ το είχα παίξει στην Αθηναίδα και επίσης αλλάζουμε χώρο. Το χειμώνα πάμε σε καινούριο χώρο. Μάλιστα. Με ποτό, τσιγάρο και καινούργια ομάδα. Τέλεια, τέλεια. Να ρωτήσω κάτι. Τι σας εμπνέει, εκτός από την πολιτική επικαιρότητα, τι άλλο μπορεί να εμπνέει στο σταμάτη Κραουνάκη? Των ανθρώπων, τα ακούω, τα παρακολουθώ. Τους βλέπω τους ανθρώπους που ζουν, τους αγαπάω. Υπάρχει κάποια σκηνή, ας πούμε, που έχετε παρακολουθήσει και έχετε εμπνευστεί και συνέχεια μπορεί να μην σας αφορά? Κοιτάζω. Τους συνέχεια τους κοιτάζω. Με νοιάζει πώς ζουν οι άνθρωποι. Εδώ ζω και νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλεις, και μέσα στα χρόνια όσο προχώραγε η πορεία μου μέσα στην Ελλάδα, αυτό είναι που με έδεσε, με έχει κάνει στον κόσμο αγαπητό. Και θέλω να σου πω κάτι εσύ για το Σταμάτη Κραουνάκη, γιατί ένας άνθρωπος που το οφείλω πάρα πολλά. Ήταν ο άνθρωπος η γέφυρα από τον 1984 στο Sky τότε, ίσως γιατί αφουγκράστηκε κάποιο αίσθημα, συνέστημα. Η Γιάνκα, η αγαπημένη μας. Μαζί με τη Γιάνκα, αυτό ήθελα να πω, μαζί με τη Γιάνκα την Αβγενού. Την υπέροχη Γιάνκα μας. Ο Λάμπης με τον Λάλα σε υποστηρίξανε πολύ. Αλλά έχεις ταλέντο, Χρήστο μου. Το ταλέντο δεν κρύβεται. Όχι, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά. Το ταλέντο δεν κρύβεται, Χριστάκο μου. Μεγάλο επικοινωνία. Θυμάμαι μια πολύ ωραία εκπομπή που μας είχες κάνει. Με το τροπάριο της Κασιανής. Με την Κασιανή, τη μεγάλη τρίτη που είχες πάρει συνεντεύξεις από πόρνες. Ακριβώς, από ιερόδουλες. Είχαμε κάνει τρομερή δουλειά τότε, πολύ. Είχες ταλέντο, είχες επικοινωνιακό. Να σε καλά σταμάτη. Και σε λίγο θα ακούσουμε φοβερά τραγούδια από την Σπύρα. Είναι λοιπόν, εκεί όλη η ομάδα. Έχουν ετοιμαστεί όλοι και μέχρι να πάμε κι εμείς εκεί να ετοιμαστούμε.